Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Αφού για μία ακόμα φορά μας φάγαν χρόνο οι προηγούμενοι. Εντάξει. Ηρέμησε, φίλοι, ηρέμησε. Δεσμεύουμε ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Έξαλλος. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εγώ λέω, όποιος είναι χολύπτης κάθε φορά, με το που πάει 12. Θα τον αλάβω εγώ. 11, όχι, ρε, 11 και 58, απλά σβήνει το λαμπάκι. Και θα συνεχίζει να μιλάει. Θα βγάζω εγώ την πρίζα της κονσόλας. Εντάξει, αυτό είναι ακραίο, ρε. Θα σβήσει το λαμπάκι, ρε, παιδί μου, τελείωσε. Θα βγάζω την πρίζα. Είναι η τελευταία φορά που τρώνε χρόνο από το ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν. Δεσμεύεσαι, έτσι. Ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Ο Σταύρος Κόλκας που είναι εδώ απ' έξω σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας. Στέργιος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Δεν ξεχνάμε την παράσταση της Μελίνας Λανίδου Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίζιση Καζίνο. Ακόμα είσαι άρρωστος. Έχω τώρα. Πράγμα είναι αυτό. Της ηλικίας είναι αυτά, δεν είναι. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας για την παράσταση της Μελίνας Λανίδου στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο, στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Η είσοδος στο καζίνο είναι φυσικά προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. 6 παραστάσεις είναι ο αρχικός σχεδιασμός. 2, 3, 9, 10, 16, 17 Νοεμβρίου θα δούμε αν θα έχουμε και παράταση. Σίγουρα. Εδώ είμαστε, η κοπή του ΠΑΟΚ 24, υψηλό επίπεδο ενημέρωση για τον ΠΑΟΚ. Η Αγάπη Γαβριλίδου έχει γενέθλια σήμερα, είναι σκορπιός. Πραγματικά. Σημαντική είδηση της ημέρας. Σκορπιός, ναι. Και πόντια. Ένα συνδυασμός θανατηφόρος θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έχει και δηλητήριο και δεν ξεχνάει ποτέ. Εννοείται. Δηλαδή της λέμε κάτι σήμερα και το θυμάται 12 χρόνια μετά. Ακριβώς. Εντάξει, όμως, ναι. Πραγματικά, όποιος κάποτε. Μου είχε κάνει κάτι, τέλος. Ναι, και όποιος επιθυμήσει ποτέ να την βάλει στα σκαλιά της Εκκλησίας, που είναι κάτι πολύ πρώιμο να συζητάμε, γιατί είναι πολύ μικρή. Εντάξει, μετά τα 35 θα της το επιτρέψω. Ωραία. Οι συνάδελφοι μου στέλνουν μηνύματα τέτοια ώρα. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι λέγαμε. Ότι όποιος λοιπόν το κάνει το λάθος και τη βάζει στη σκαλιά της Εκκλησίας είναι καταδικασμένος σε μιζέρια, εντάξει, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα του συνδυασμού σκορπιού πόντιας. Ποια αστρολόγο έχει ο πρόεδρος στο κανάλι να την βγάλουμε, η πατέρα, η κτηλίτσα. Όχι, δεν πάει αυτή είναι παραδοσιακά στον Αντένα. Δεν πάει σε παραδοσιακές επιλογές σε τέτοια θέματα. Θα είναι κάποιο top model προφανώς που είχε δοκιμάσει όλους τους κόμενους, όλα τα ζώδια και θα έχει άποψη προσωπική. Δεν θα είναι επιστήμον. Ωραία. Γιατί εμείς στο Open πρώτα ζούμε και μετά λέμε. 100%. Δεν έχουμε πάει στο Open, πλάκα κάνουμε. Δεν ήρθε τόσο, είπες πριν. Είναι λοιπόν η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά θέματα επικαιρότητας. Νίκη για τον μπάσκετ. Πετύχαμε πιο χαζούς από εμάς. Δόξαση. Πραγματικά. Πώς το πήραμε αυτό το παιχνίδι. Το πήραμε, μόλις είπα, δεν το παίρνουμε με τίποτα αυτό το παιχνίδι. Με τη μία βολή του τίμιου γίγαντα. Του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Δεν είναι ότι είναι η μία βολή. Πώς μπήκε η μία βολή, έχει σημασία. Μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε. Μπήκε, ξαναβγήκε, ναι. Μπήκε, βγήκε κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεί η πρώτη και να μπει η δεύτερη ούτε μία στο εκατομμύριο. Να ξέρετε. Δεν θα φτάνει η μπάλα. Ναι, ναι. Ήταν το είχα δει το έργο. Πανηγύρισα τη βολή σαν να είναι γκολ. Γκολ και τέτοια. Αγκαλιαστήκαμε εκεί. Γκολ. Η γειτονιά, εντάξει. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ιστορία. Να πετύχει τόσο βλάκες απέναντί σου. Να έχουν κάνει φάουλ σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή. Πώς. Και είναι φάουλ. Δεν είναι ότι κερδίζει ο Μαργαρίτης. Είναι φάουλ. Ωραία. Τέλος πάντων, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα που χρειαζόταν την ψυχολογία. Και βέβαια προετοιμασία για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος το Σάββατο θα δώσει μία ακόμα παράσταση στο Εθνικό Πρωτάθλημα απέναντι στον αξιόμαχο, εκπληκτικό, με πολύ καλό οικογενειακό κλίμα Ατρόμητο. Χρονικά έχουμε πρώτα το σημερινό μάτς του Βόλεϊ στις 4. Το δείχνει. Το δείχνει, αγάπη. Τι με ρωτάτε, ρε. Με αυτή την BBSK. Η BBQ. BBSK. Η BBQ. BZBZ, πώς λέγονται. BZBZ, ναι. BZBBB. BBQ. Δεν ξέρετε πώς λένε και σας έχω δει. BBSK, είπα, ρε. BBSK. Α, είναι το κανονικό το όνομα. Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάω. Εγώ έρχομαι για τις ποιοτικές πινελιές εδώ. Τουρίστας είμαι. Λοιπόν, τουρίστας 4. Μαζί μας η στοίχημα μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Θα πέσει πολύ χρήμα στο μάτς των Αίτητων Σταύρο. Αίτητο Πάτων με Αίτητο Ευρώπη. Σήμερα κύπελο. Ναι. Το μάτς των Αίτητων, λοιπόν. Θυμάσαι, είχε μια σειρά στην ΕΡΤ παλιά με κάτι πιτσίρικα η Αίτητη.
Η ΑΕΤ είναι ένα αργεντίνικο. Ατρόμητη, η ατρόμητη. Εντάξει. Με έχει συνεπάρει αυτό, οι δύο ΑΕΤ λοιπόν. Ναι. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ. Έχουμε αρκετά θέματα επικαιρότητας. Έχουμε το γνωστό πεντάλεπτο του μπλοκ. Κάτσε να δούμε αν έχει κάτι σήμερα. Ναι, έχουμε το γνωστό πεντάλεπτο. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Δεν πρέπει να μπει διαφήμιση σε εμάς. Όχι να τους βάλουμε εμείς μια διαφήμιση. Να πω πόσο κάνει μια διαφήμιση του Πάκου 4. Όχι, αυτοί να μπουν, ρε φίλε. Ε? Αυτοί να μπουν που κάθε μέρα τους διαφημίζουμε. Εμείς να μπουν. Όχι, όχι, εγώ θέλω να έχει κίνηση. Αφήσει να έχει κίνηση. Ναι, ναι, να πιάσουν τόπο τα λεφτά. Μάλιστα. Μπα, σήμερα δεν έχει κάτι. Κάτι για Πάο Κλέκ, όχι Βάρλι. Τι λέει για το Βάρλι. Όχι, όχι, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Θέλω να κρατάμε σε αγωνία τον κόσμο. Ναι. Θέλω να κρατάμε. Το ειδικό ένθετο του μπλοκ του συγκεκριμένου θα υπάρχει κάθε μέρα στην εκπομπή. Γιατί έτσι πρέπει. Του δίνουμε χώρο και χρόνο. Και βήμα. Ξεκάθαρα. Του δίνουμε χώρο, χρόνο και βήμα. Ακριβώς. Γιατί εμείς είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουν άλλοι που βάζουν τους παλέμαχους. Να πούν τα δικά τους. Και τις παίρνουν πίσω τα διαρκεία. Αυτός ο σύνδεσμος βετεράνων της ΑΕΚ δεν είναι ο σύνδεσμος για την παλιά ΑΕΚ. Δηλαδή έχουν αυτή η ισχύ πλέον. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έπρεπε να είναι τώρα βετεράνοι στην καινούργια ΑΕΚ αυτοί που έχουν παίξει τα τελευταία τρία χρόνια. Λογικά είναι έχουν παίξει άλλη ομάδα. Έχουν δημιουργηθεί βετεράνοι μέχρι τώρα. Εδώ υπάρχουν επιφανείς. Δεν θα υπάρχουν βετεράνοι, δεν στέριω. Μα είναι άλλη ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Μικρά θέματα είναι αυτά, δεν είναι κάτι. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα. Και ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Ημέρα Τετάρτη. Κανονικά σήμερα θα έπεσε στο ΠΑΟΚ με τον Εργοτέλη. Το παιχνίδι πήγε στις 14, αν θυμάμαι καλά. Ναι. 14 Νοέμβρη, μέσα στη διακοπή. Οπότε υπάρχουν άλλες επιλογές. Γενικότερα έχει και στην Ισπανία, από ό,τι έβλεπα. Αγγλία έχει, Γαλλία έχει. Στην Ιταλία έχει γενικά. Το σύγχαμα αυτό η Μίλαν με την Τζένοα. Τήρησε η σύγχαμα. Γιατί εντάξει, μας έχει καταστρέψει 5 δελτία μέχρι στιγμής. Α, γι' αυτό είναι σύγχαμα. Και ακόμα έχουμε Οκτώβριο. Ωραία. Γι' αυτό είναι σύγχαμα. Έτσι το πάμε. Εντάξει. Αν μένει και η Άρσεναλ. Η Μίλαν είναι για λύπηση. Η Άρσεναλ. Το Σάββατο την Κυριακή ήταν. Που, το Σάββατο νομίζω. Μιλιφόκεβιτ το 90 ισοφάρισε μα χάλασε το τελευταίο. Μίλαν και Ίντερ τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά για λύπηση. Ιντερ όχι, είναι καλή φέτος. Καλά. Έχει Ικάρντι. Η Γιουβέντους τα έχει σαρώσει όλα και θα τα σαρώνει για τα επόμενα 50 χρόνια. Και τα λέω αυτά χωρίς να είμαι ο παδός της Γιουβέντους, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά. Μόνο τότε να μας τέλειωσε. Στην Ιταλία δεν τους βλέπει. Μόνο τότε να. Τότε θέλουν να μας πάρουν τον προπονητή, δεν θα τους περάσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί παρακαλάνε οι προπονητές και δεν πάει κανένας. Πολύ δύσκολα είναι. Και ο Ντέλε μέχρι το 2021 και η ομάδα προετοιμάζεται να μπει στο καινούργιο γήπεδο όπως θα μπει σε λίγο καιρό και ο Πάο Κακάπη. Έτσι. Στη Νέα Τούμπα. Έτσι. Λοιπόν, η ομάδα έχει μπει σε ρυθμούς ατρομήτου. Ναι. Χθες ένα χαλάρωμα. Διαπιστωμένα προβλήματα πέρα από αυτό του Μαουρίσιου. Ναι. Νομίζω ότι ο Μαουρίσιο μετά την διακοπή θα πει 100%. Κοίταξε, δηλαδή, προπονείται με μπάλα, έχει ανεβάσει ρυθμούς. Είναι δύσκολα τώρα. Αλλά δεν νομίζω. Επειδή ήταν στο γόνατο. Νομίζω γι' αυτό λίγο στον ΠΑΟΚ το προσέχουν παραπάνω. Και δεν πρόκειται να ρισκάρουν το οτιδήποτε, γιατί είναι δύσκολο σημείο. Δεν είναι μέση, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν εύκολος τραυματισμός. Και ήρθε και όπως ήρθε, έτσι. Ήρθε σε μια πολύ άσχημη στιγμή στην προπόνηση. Θεωρώ ότι θα είναι και εκτός αποστολής. Για το μάτι των Ατρόμητων. Νομίζω ότι το θεωρώ δεδομένο. Γιατί δεν ξέρω για το επόμενο. Διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι μπορεί να μπει αποστολή ο Μαουρίσιο. Νομίζω θα είναι εκτός αποστολής. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν νομίζω. Και για το επόμενο βλέπουμε. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητές που, αν ένας παίκτης δεν έχει βγάλει 3-4 προπονήσεις κανονικές, δεν τον παίρνει αποστολή. Μιλάμε τώρα ότι είναι Τετάρτη σήμερα. Και ο όχι, όχι. Δεν έχει Τετάρτη κάνει. Είναι! Να τα θέματα στην εκπομπή! Και ο Μαουρίσιο δεν έχει κάνει προπονήσεις, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να ταξιδέψει. Όχι, εκτός θα είναι και θα προετοιμαστεί για το επόμενο. Σου λέω, στο 100% πιστεύω θα είναι μετά την διακοπή. Έτσι όπως δουλεύει και με βάση και αυτό που βγαίνει από την ομάδα και την κατάστασή του. Θα πάει η ομάδα Σταύρο και Αγάπη με Κάνια και Βέρμπλου, έτσι δεν είναι. Ναι. Στο Περιστέρι. Δεν υπάρχει λόγος αλλαγής, νομίζω. Γενικά δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές αλλαγές το Σάββατο. Δύσκολα να αλλάξει κάτι δραματικά. Εγώ λέω από μία έως καμία. Ναι. Μεσοεπιθετικά νομίζω ότι είναι να αλλάξει. Δηλαδή ποιος να βγει. Ο Πέλκας. Αυτό. Κοίτα, με βάση. Αν και στα αριστερά, αν θέλει να κάνει μια αλλαγή, αλλά οι υπόλοιποι 9 θα είναι θα βγει ο Πέλκας, θα μπει ο Καντουρί. Ναι. Και να παίξει Λιμιό Ζαμπά. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά μέχρι εκεί τώρα και ο Πρίγκιπες θα είναι και όλη και η άμυνα θα είναι η ίδια λογικά. Και ο Κάνιας Βέρμπλουμ θα πάει στα γνωστά ο ΠΑΟΚ και καλά θα κάνει.
το, ναι. το προτελευταίο δύσκολο μάτς, έτσι που γίνει η κατάσταση, το τελευταίο λέγαμε, αλλά προέκυψε και η ανάγκη για διπλώση στην Ουγγαρία, οπότε είναι το προτελευταίο ουσιαστικά ενός πάρα πολύ δύσκολου κύκλου απαιτητικών και παιχνιδιών που χρειάζονται ένταση, χρειάζεται καθαρό μυαλό και χρειάζεται αποφασιστικότητα. Να πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό με το καλό. Στον ΑΕΤ του νομίζω ο Ατρόμητος, έτσι δεν είναι. Δεν έχει ήττα, ισοπαλία. Ο Ατρόμητος παίζει και σήμερα με τον Ηρακλή. 6 και 4. Και από ό,τι έβλεπα χθες είναι όλοι μέσα στην αποστολή. Δεν έχει αφήσει εκτός αρκετούς παίκτες. 2-3 έχουν μείνει εκτός. Οπότε έχει και το παιχνίδι το σημερινό. Και μετά φυσικά και αυτοί θα επιστρέψουν και από αύριο προετοιμασία για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλα θέματα δεν έχει πέρα από το Μαουρίσιο. Προπονήσεις κανονικά σήμερα το απόγευμα στις 5 ξανά. Μετά παίζουμε στην Τούμπα δύο παιχνίδια. Ναι. Εκεί θα ετοιμαστεί ο Μαουρίσιο. Πανετολικό και Ξάνθη. Το ένα είναι Πανετολικό είναι πριν τη διακοπή, η Ξάνθη είναι μετά τη διακοπή. Για εκεί θα ετοιμαστεί ο Μαουρίσιο, γιατί είναι παιχνίδια που χρειάζεται περισσότερο το καθαρό του μυαλό και η οργάνωση του παιχνιδιού από ότι στο παιχνίδι του Σαββάτου που θα είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και εκεί ο Βέρμπλουμ νομίζω είναι κομβικός. Αυτόν που ειρωνεύονται οι Τισάικ, ναι, ναι. Που έχουν έναν αμυντικό χαφ και θέλουν να πουλήσουν τον Γαλανόπουλο που δεν μπορεί να δώσει την μπάλα από στα 3 μέτρα να τον πουλήσουν λέει 8 εκατομμύρια. Ήρθαν κάτι σκάουτ εδώ πέρα και δεν μας δουλεύετε. Εντάξει, ο Βέρμπλουμ είναι καλά πλέον. Είναι σε καλή κατάσταση. Οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό του. Έχει γραφτεί ότι κοιτάει τότε να με τον Γαλανόπουλο. Δηλαδή μιλάμε. Είναι καλά. Το που λέμε Σταύρο, το έχει κάνει λύσα. Γράψε κάποια άλλη. Το τι γράφεται. Ναι, το τι γράφεται, οκ. Okay. Γράψε η Χόφενχάιμ. Όχι, και Χόφενχάιμ, έχει δει τη Χόφενχάιμ. Όχι, φέτος όχι. Δεν έχω δει καθόλου Γερμανία. Πέρα από λίγο Ντόρτμουντ και Μπάγερν. Είναι μία με συνεξάδα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία ομάδα η Χόφενχάιμ. Άρα γράψει για Μπραουσβάικ, θέλει και ο Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλο θα μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, στην. Μπραουσβάικ είναι γάμα. Ναι. Άιντραχτ Τρίερ. Υπάρχει μια τέτοια. Ναι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τότε ένα Μάρσεναλ. Καλά το είχαν γράψει. Δεν είχαν. Δηλαδή. Όταν ήταν Τζανετόπουλο στην ΑΕΚ, έγραψαν Τζανετόπουλο για Σεβίλη. Πήγαινε ψόφα σε μια γωνία, ρε αγόρι μου, και παρά τα μασίσουχου τώρα. Δηλαδή, για Σεβίλη, για Σεβίλη. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή, εκτός αν πέθανε ο Κουρέα Σεβίλη, ρε αγόρι μου, και θέλανε να αντικαταστήσουν τον Κουρέα. Μήπως δεν έγραφε τη δουλειά που θα κάνει η Σεβίλη. Ο οποίος έξι μήνες μετά πήγε δανεικό στον Ηρακλή. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Το τι βλακίες γράφονται στο Ηρακλή. Ό,τι μπορεί, Σταύρο, ο καθένας κάνει. Εντάξει. Ναι, όχι. Ό,τι μπορούν. Κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολη φάση, αλλά τους βλέπεις, δεν φίλε, κρατάνε ένα επίπεδο. Δηλαδή, διάβασα τον μπλοκ του Κώστα Μαλιουδάκη, εκπληκτικό. Ωραία. Διαβάζει ΑΕΚ και πραγματικά δηλαδή λες, είναι εδώ. Υπάρχουνε. Νομίζω το στάδιο στο οποίο βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ φαίνεται από το γεγονός ότι έκοψαν τα διαρκείας του Τσιάρτα, Σταύρο. Και μόνο μια ομάδα που το κάνει αυτό το πράγμα, σου δείχνει σε τι επίπεδο έχει φτάσει. Και θα σου πει, δεν το κάναμε εμείς, οι παλέμαχοι το κάνανε. Όχι και να το έκανε. Που δεν το έκαναν οι παλέμαχοι, δεν είναι απόφαση δική τους. Αλλά από εκεί καταλαβαίνεις πλέον ότι η ΑΕΚ έχει αλλάξει και δεν είναι αυτό που ήταν. Ή ήταν έτσι, αλλά το κάλυπτε λίγο και τώρα το κάνει απροκάλυπτα. Δεν πιστεύω ο Τουρσουνίδης ακόμα να έχει διαρκείας. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε. Ξυπνήστε. Δεν πιστεύω να αφήνουμε τον κόσμο. Μπαίνει ακόμα στο γήπεδο Δεν πιστεύω να αφήνουμε τον κόσμο να μιλάει και να γράφει ελεύθερα. Τεράστιο. Τι ωραία τα έγραψε. Πεχτάρα, μωρή. Πεχτάρα! Δεν το είπα σε σένα, όχι. Δεν το είπα. Δεν απευθύνομαι έτσι σε γυναίκες. Μόλι παιχτάρα να σε πω. Ούτε θα πω ζαχαροπλάστα με μπαμπά σου. Ναι. Δεν πουλάει αυτή τα καλό, ε. Δεν πουλάει, όχι. Πούλησε 80, 83, 85. Αυτού και βγαίνω. Όχι παρακάτω. Πάμε λίγο στο κομμάτι των εισιτηρίων. Α, θες να πάμε σε αυτό πρώτα. Έλα, πάμε σε αυτό, άντε. Πρώτη είδηση. Βασινάς δίπλα σε Άγγελο. Ναι. Δεν το κάνει τυχαία. Άγγελος ο ένας, Άγγελος ο άλλος. Μόλις κλείσαμε έναν για το ιστορικό Open του Προέδρου, πήγε τον πήρε ο Άγγελος. Να συνεννοηθούμε επιτέλους αυτήν την ομάδα. Να συνεννοηθούμε επιτέλους. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΕΠΟ για την Εθνική Ελλάδος βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο πλέον συνεργάτης του Άγγελου Αναστασιάδη. Ναι. Τα λατρεύω αυτά τα κείμενα. Λέω πραγματικά να το ειδητήσουμε αυτό το στυλ στο site. Όχι, γιατί πρέπει να παίρνουμε διαφημίσεις της Google και αυτό πρέπει να γράφουμε περισσότερες. 2020 και βάλε. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Για το βάλε εδώ. Τσιμουδιά για το βάλε.
Ο διαγωνισμός εν υπνώση, η ΕΠΟ με άλλες προτεραιότητες. Θα φτάσουμε στο καλοκαίρι και η συζήτηση τότε θα αρχίσει. Φταίει ο γραμμένος για το ΒΑΡ, δηλαδή. Και, μου. Και μέχρι να τελειώσει, η μπάλα θα πάει στην επόμενη κυβέρνηση. Ξέρει και τις εκλογές. Βγήκε ο Τσίπρας. Τελείωσε ξανά. Αυτά είναι τα δύο σημερινά. Ξανά μόλις τώρα κλείδωσε τις εκλογές επόμενες ο Τσίπρας. Αφού ο Κυριάκος είπε ότι αλλάζει. Δεφορμέ σήμερα, δύο κειμενάκια. Το ένα copy paste από το site που το είδαμε και τον Πασινά. Δύο παρά, δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν δουλεύει. Δεν έχει βάρδιες. Όχι. Τι βάρδιες να έχει, ρε φίλε. Με 30 χαρακτήρες σε κάθε κείμενο. Όχι λέξεις. Τι λες, με διαφημίσεις. Είναι ένα αυτό και ένα η ανακοίνωση του διγενή κρυονερίου. Έξι μπούλο, όχι. Τέσσερις δρόμο, έξι ήρθαν. Με ήττα. Με ήττα το έξι. Γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Έτσι. Τέλος πάντων, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ λοιπόν κινείται σε ρυθμούς περιστερίου. Επειδή έχω δει τον Ανθρώπινο αρκετές φορές, μιλάμε για μια ομάδα πλέον που είναι δεμένη. Πολύ καλή. Έχει κάνει κάποιες πολύ ποιοτικές προσθήκες. Η έλλειψη του Άρντα που φάνηκε στην αρχή θα είναι μεγάλη. Καλύφθηκε με τον Ευθύμη Κουλούρη με άλλον τρόπο, αλλά με πιο καλό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο Κουλούρης δεν θα παίξει το Σάββατο, όπως δεν θα παίξει και ο Γιαννούλης, δεν θα παίξει και ο Χατσέας. Έχουν λύσεις, έχουν παιδιά που είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Μπρούνο, έχουν έναν Ουκράι, λέγεται ένας ψηλός μεσοεπιθετικός που έχουν, που είναι πολύ καλός παίκτης. Ωραία, ο Βασιλακάκης έχει πάει σε δεύτερο ρόλο, αλλά παραμένει στο ρόστερ. Με Μπουσουλάσιτς και Μάτσον στα χάφα είναι μια χαρά. Στα μπακ είναι αυτός ο Σάβιτς, λέγεται. Πώς λέγεται ο Σάβιτς? Λέγεται Σάχιτς. Ουγκράι. Ο Ουγκράι είναι μεσοθετικός. Ναι, πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός. Πώς φερομάνα Ουγγαρία που βγάζει τόσο φόρ. Τόργελε και τα λοιπά. Και Σάχιτς. Ναι, ο μπακ. Αν δεν παίξει ο Γιαννούλης αριστερό μπακ, ποιον έχουν άλλον? Νομίζω πάει αυτός ο Σάχιτς, πάει αριστερά και πάει δεξιά ο Κυβρακίδης. Κάτι τέτοιο γίνεται. Ο Κυβρακίδης έχει μόνο δύο συμμετοχές φέτος. Δεν παίζει. Ναι, γιατί παίζει ο Σάκης με τον Γιαννούλη. Άρα λογικό. Πιθανό να πάρει θέση ο Κυβρακίδης κάπου. Τέλος πάντων, η ομάδα του είναι μια χαρά. Μην τρώτε το παραμύθι ότι επειδή θα παίζουν οι τρεις θα είναι εύκολα τα πράγματα. Οι ομάδες είναι group. Έχουν κλίμα, στον Ανθρώπινο έχουν οικογενειακό κλίμα, είναι πάρα πολύ ισχυρή σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ματώσει για να φύγει από εκεί με διπλό και μην τρώτε το παραμύθι με το τι λένε δεξιά και αριστερά. Υπάρχει μια συμφωνία κυρίων που είναι win-win, έτσι είναι η αγορά όλη. Εγώ σου δίνω παίκτες δικούς μου για να σε αναβαθμίσουν, αλλά δεν γίνεται να τους βάλεις μαζί μου. Ωραία. Το πιο τίμιο νομίζω. Είναι τίμιο, είναι fair. Γιατί βγαίνουν από τη δύσκολη θέση τα παιδιά. Ναι. Γιατί φαντάσου να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον γκολ του Χατζησαΐα. Και ξέρεις τι, είναι και μια παράμετρος, δεν νομίζω να κάνω λάθος, πέρσι ίσχυε, νομίζω ισχύει και φέτος, ότι μέρος των συμβολέων τα πληρώνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να δεχτώ αν πλήρωνε πέρσι, για παράδειγμα, όλα τα συμβόλαια, θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα, αλλά να πληρώνει και ο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, μου ανήκει, δεν γίνεται να παίξει απέναντί μου. Δεν θα του κάψω εγώ. Φαντάζεσαι να με κερδίσει με γκολ του Κουλούρη και να χάσω εγώ το πρωτάθλημα. Από τον Κουλούρη. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Τον κυνηγάει μετά δύο χρόνια από το πράγμα. Τον κυνηγάει. Να παίξει εδώ πέρα, θα το σκοτώσουμε. Εγώ που τον αγαπάω, θα το σκοτώσω. Ναι. Τι λέμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι και μια λύση και να φεύγει λίγο το βάρος από πάνω τους, έτσι. Γιατί και αυτοί ήδη το νιώθουν. Άμα θα παίξουν αντίπαλοι με τον ΠΑΟΚ, θα το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Το ξέρουν, δεν είναι χαζοί. Εδώ είναι μεγαλωμένοι όλοι. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Τώρα βέβαια είναι και διπλή ανάγνωση. Γιατί κάποιο άλλο το διαβάζει αλλιώ, το πλασάρει αλλιώ. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει. Θέλω να πούμε λίγο για τις Chelsea τα εισιτήρια, γιατί υπάρχει θέμα που το λες και εσύ πριν. Και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα και στο site και γενικότερα υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει αγωνία, εντάξει. Ναι. Καταρχάς ήταν πριν δύο εβδομάδες. Ήταν να βγούνε. Ναι, ήταν να βγούνε. Η Chelsea τότε ενημέρωσε ότι θα καθυστερήσει τελικά η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων. Ξεκινάει σήμερα τελικά. Θα διαρκέσει μέχρι την 5η 15 Νοεμβρίου και θα βγουν και εισιτήρια ελεύθερα, γιατί σε πρώτη φάση την πρώτη εβδομάδα θα είναι για τους κατόχους διαρκείας, οπότε δεν είναι σε ελεύθερη διάθεση ακόμα. Απλά αυτό που λέει η Chelsea είναι ότι για όσους φιλάθλους του ΠΑΟΚ θέλουν να πάνε στο γήπεδο,
εισιτήρια θα δοθούν μόνο για εκεί, για μια συγκεκριμένη θύρα και δεν θα μπορούν να πάρουν για αλλού. Θα γίνονται δηλαδή πάρα πολύ μεγάλοι έλεγχοι, ακόμη και ταυτότητες διαβατήρια, για να εξακριβώσουν ότι είναι Άγγλοι, ο παδί της Chelsea. Και υπάρχει μια φορά που λέει εισιτήρια για άλλες θύρες θα κατάσχονται. Δηλαδή, ναι, αν πάει ένας με τη θύρα 20 του Stamford Bridge και πάει να μπει στην 30 που θα είναι οι παοξίδες. Κοίτα, προλαβαίνουν κάποια παιδιά μας να διατηρήσουν μια, να συνάψουν μια σχέση με μια Αγγλίδα. Εντάξει, φαντάζομαι εσύ αρκετοί έχουν ήδη κινητοποιηθεί, εντάξει, να γίνεις μέλος της Chelsea δεν είναι κάτι το δύσκολο, okay, και να πάρουν εισιτήρια, απλώς να έχουν στο νου τους ότι εκεί που θα γράφει το εισιτήριο τη θύρα, εκεί θα δουν το παιχνίδι. Δεν είναι λίγο απίστευτο όμως να κατάσχονται, ας πούμε, εισιτήρια? Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι πολύ ακραίο αυτό το πράγμα. Εδώ δεν μας έφερε να κάνουμε ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στο γήπεδο. Πήγα πεθάνω. Αυτό που το πας, δεν είναι. Θέλουν σε κάθε περίπτωση να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν μαζί ο παδί του ΠΑΟΚ και της Τσέλσι σε μία θύρα. Γιατί, μωρέ? Τι αυτό έχουμε να βγαίνει χωρίσουμε από εκεί? Έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Μου φαίνεται απλά πολύ ακραίο, ας πούμε, αυτό, το να σου πάρουν το εισιτήριο. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό που πράγμα πολλές φορές. Μπορεί να το κάνουν υπερβολικό για να αποτρέψουν ορισμένους να πάνε με εισιτήριο άλλη θύρα στη θύρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, δεν το θεωρείς και απίθανο όμως να συμβεί? Γι' αυτό είναι λίγο περίεργο. Το είχαμε πει ότι έχουν καταλάβει ότι 10.000 άνθρωποι έχουν κλείσει αεροπορικά για το Λονδίνο. Τώρα πώς θα βολευτούν όλοι αυτοί είναι ένα θέμα. Ναι. Μακάρι να βρουν όλοι όσοι έχουν κλείσει αεροπορικά και όσοι θα πάνε στο Λονδίνο, μακάρι να βρουν τρόπο να μπουν στο γήπεδο. Και να κυλήσουν όλα μαλαφσικά. Ομαλά θα κυλήσουν, εντάξει. Νομίζω απλά ότι η Chelsea έχει καταλάβει ότι στην Ελλάδα γίνεται ένας χαμός. Ότι η μισή Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να ταξιδέψει εκεί και γενικότερα η μισή Ελλάδα. Και θέλουν λίγο να το προλάβουν για να υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει, δεν κάνει κάτι το. Εντάξει, υπερβολικό τώρα έχει βγάλει τρεις ανακοινώσεις σε δύο εβδομάδες για τα εισιτήρια, έχει καθυστερήσει την έναρξη της διάθεσης. Τι άλλο εντάξει, να κάνει. Προσέχουν για να έχουν αυτή από την πλευρά του. Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο πιο υπερβολικό σε σχέση με προηγούμενες φορές. Τι έχουμε συναντήσει σε άλλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Νομίζω. Όλα μάλλον θα κυλήσουν. Στην Τζέλση. Αν χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτέλεσμα, θα πάρει. Μπορεί να μην χρειαστεί κιόλας. Έχουμε ακόμα καιρό. Ας περάσει το Σάββατο και τη Σβίντη την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε τι γίνει και με την Τζέλση. Και στη Βουδαπέστη αρκετό κόσμο. Ναι. Τα εισιτήρια έτσι κι αλλιώ από την πρώτη στιγμή έγινε χαμό στην Τούμπα. Οπότε και εκεί θα υπάρχει αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι και πιο εύκολο ταξίδι δεν είναι. Και αδικό στη Βουδαπέστη. Τι είναι, μία ώρα και τέταρτο με το αεροπλάνο, μία μισή ώρα με το αεροπλάνο. Χίλια χιλιόμετρα είναι. Όχι, πολύ και αδικό θα το κάνουν. Αυτό σου λέω, χίλια χιλιόμετρα. Χίλια χιλιόμετρα είναι μία μέρα στο δρόμο. Θα σου πω εγώ τι θα κάνουν. Η μισή θα πάνε στο Βελιγράδι βράδυ, θα ξεσαλώσουν ποιο του πιάνει. Η άλλη μισή θα πάνε στη Λουμπιάννα, θα του χάσουμε, η μισή θα έρθουν. Πάλι τα ίδια, θα αναρωτιόμαστε πού είναι, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Θα έχει λε pit stop στο Βελιγράδι. Pit stop, pit stop, θα έχει τα πάντα, θα έχει. Έχει τα βαντούρι. Τι δε. Τα αδέρφια μας εκεί οι Σέρβοι, εντάξει, παρτιζάν χαμός. Έχουμε και τον Νίκολης που είναι δικός μας εκεί και στο Βουδαπέστη θα πρέπει. Δηλαδή. Πώς το λένε. Θα σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα την ώρα που έχω κουμπί. Μην τα διαβάζει, μην τα διαβάζει. Δεν είναι. Κλείζω κινητό, Σταύρο. Σαν αυτό που έκανε συνάδελφος. Τι? Α, ναι. Στο Μίνσκ. Που έκλεισε το κινητό, Σταύρο. Στη συνέντευξη τύπου. Α, πολύ δυνατό. Κάντο κι εσύ, μπορείς. Κλείστο το κινητό. Στο μεταξύ, ο μεταφραστής ήταν παιδιά της ζώων ήταν αυτό. Δηλαδή, μίλα λίγο ευγενικά, ρε Βόδη. Και είναι αυτοί οι επαγγελματίες που στέλνουν απογραφία. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποιος που δεν ξέρει τη δουλειά. Δεν το είπε ευγενικά, ας πούμε. Όχι, όχι. Κλείσε και. Δηλαδή είπε και το ύφος του άλλου, του γραφείου τύπου της. Πού παίζαμε, ε? Στο Μίνσκ. Στο Μίνσκ. Εκεί στο Μίνσκ υπάρχουν κανόνες. Και όποιος δεν δει τους κανόνες, το σκοτώνουν. Εξαφανίζεται. Εντάξει, έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. Εκεί στο Μίνσκ. Και αυτό που κάνει το γραφείο τύπου, το δημοσιογράφο, θεωρεί ότι είναι ένα όργανό του. Και μπορεί να του μιλάει όπως θέλει. Δηλαδή, μπορεί να του πει πέθανε τώρα. Να περιμένει να πεθάνει. Ναι. Εντάξει. Και έχουμε το εξής λοιπόν. Λέει αυτός κλείσει τα κινητά και εννοεί ότι στο θόρυβο. Ο μεταφραστής είναι Βόδη και δεν καταλαβαίνει.
Και λέει έτσι από κανένα, κλείσει τα κινητά. Τσουπ, κλείνει ο άλλος. Αντανακλαστικά. Λέω τι γίνεται εδώ, δεν είναι δικό του πρόβλημα, καταλάβατε. Αντενεργοποίηση, γεια σας. Αφού δεν βγήκε η μπαταρία, ξέρει. Ναι, ναι, κάτσε. Και αφού δεν τσεκάραμε, δεν είχε κανένα τσίπα, οπότε ήταν εξωγήινου. Ωραία, μπράβο. Καλύτερες οικογένειες. Αυτά με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, παιδιά. Ωραία είναι να υπάρξει ηρεμία. Δηλαδή, καλό να μην υπάρχουν πολλά θέματα. Γιατί? Να υπάρχουν πολλά θέματα, ωραία. Καμιά φορά λένε εντάξει. No news, good news, οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Και κάποιοι άλλοι λέγανε στη δημοσιογραφία no news, make news. Δεν είμαστε αυτή τη δημοσιογραφία, φίλοι. Ε? Γιατί συνήθως φτιάχνεις θέματα. Εντάξει, παίρνουν κάποιο άλλο σκοπό. Θα σου πούμε, Σταύρο, μετά στο διάλειμμα τι θέμα μπορούμε να δημιουργήσουμε τώρα. Mm. Το διαβάζαμε το πρωί, βέβαια, αλλού. Τι? Το γνωστό θέμα που εμφανίζεται, ρε παιδί μου, σε κάθε μέρα που δεν έχει ειδήσεις. Δεν είμαστε άκρη, να είναι. Και Σοφιά πάλι. Όχι, όχι άλλο. Οι χέστες Αγία Σοφιάς εμφανίστηκαν. Εκπληκτικοί νυπτήρες της Αγία Σοφιάς. Ωραία. Το τσιμέντο της Αγία Σοφιάς, το οποίο είναι χώμα, το βλέπετε ότι είναι χώμα. Εκεί όμως δεν βρήκαν κανένα τάφο. Τι έγινε? Πώς δεν βρήκαν τάφο? Φρέσκους, φρέσκους. Θα ανακαλυφθούν όταν πέσει η Σοφιά. Να δώσει ο Κατσαρίς λίγο κατευθύνσεις να το σπίτι θα κάνει. Πρόσεξε. Πάνω σε αυτό που λες. Το σκεφτόμουν σήμερα. Έχει βγει αυτό το θέμα με τη στατικότητα του ΟΑΚΑ. Ναι. Ναι, με το πάνω διάζωμα. Θα σου πω εγώ τι γίνεται στην αλήθεια. Έχουν ψηλιαστεί τη ΣΟΕΦΑ ότι χτίζεται ένα γήπεδο που μπορεί και να μην πάνε τα καλύτερα υλικά. Ναι. Σου περνάει το μήνυμα. Ναι. Κάνουμε και ελέγχους στα τσιμέντα. Πού και πού. Στην Αγία Σοφιά, μην βάλετε. Μετά από αυτά που καταγγείλαμε εδώ, φίλε. Μετά από αυτά που καταγγείλαμε εδώ γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, και το ΟΑΚΑ κουνιέται το ΟΑΚΑ εδώ και 20 χρόνια. Το ΟΑΚΑ κουνιέται. Πρέπει να κουνιέται, παιδιά. Μέρα... Πρέπει να κουνιέται ένα γήπεδο. Γιατί? Ρε φίλε, είναι στατικότητα. Δεν πρέπει να είναι σταθερό. Ναι. Εντάξει. Και άμα δεις στο εξωτερικό κάτι γέφυρες κρεμαστές στους δρόμους, όταν φυσάει κουνιούνται λίγο. Τι κουνιούνται κρεμαστές γέφυρες? Ας το διάλογο. Επειδή είσαι άσχετος, φίλε. Δεν κάνει. Κουνιούνται και οι ουρανοξύστες όταν φυσάει πολύ. Να σου το αποκαλύψω τώρα για παράδειγμα. Τα θεμέλια ενός ουρανοξύστη, ναι, από κάτω είναι μια τεράστια σφαίρα. Ναι. Δεν είναι τετράγωνο. Γιατί άμα είναι ο ουρανοξύστης βιδωμένος στο έδαφος, με έναν απλό αέρα μπορεί να πέσει όπως είναι. Πρέπει λοιπόν οι μεγάλες κατασκευές να κουνιούνται λίγο. Ναι, λίγο. Δηλαδή και το πήγο της Πίσας για λίγο τον πήγανε, αλλά έγινε λίγο παραπάνω, φύσηξε. Υπολογίζαν για 8 από φόρο, έγιναν 12. Τέλος πάντων, μεγάλο θέμα και της Αγίας Σοφίας. Το πήγο της Πίσας έχεις πάει? Όχι. Φίλε, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Δεν έχει και ομάδα η Πίζα. Πώς δεν έχει, ρε, Πίζα. Γάμα κατηγορία. Ναι, ήταν και Α κάποτε η Πίζα. Ναι. Δεν την πρόλαβες. Ναι. Στις Σέρες δεν είχε φτάσει και το Περιστέρι, να στα πει. Την πάζαν στο προπό. Τι βάζανε στο προπό. Αν τη βάζανε. Βάζανε, ρε. Εντάξει. Κανονικά. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Μοσχοβίτη να πούμε λίγο στο μπάσκετ. Ναι. Άντε, μπράβο. Να μας τα πει. Γιατί τον βγάζετε μόνο μετά τις νίκες. Μεγάλη νίκη. Μετά τις νίκες τον βγάζετε. Μεγάλη νίκη. Άντε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσχοβίτη. Να είμαστε να μιλήσουμε για την ομάδα μπάσκετ. Τεράστια νίκη, φίλε. Τεράστια νίκη. Μας κάτι από τα παλιά. Μας διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης. Έπρεπε να γίνει. Θα βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε την ήττα από τη Βόνη. Διπλός δεν έρυφε. Τι? Διπλός δεν έρυφε. Μας έφαγαν στο Χολόν εκεί, φίλε. Εκεί μπορούσαμε να πάρουμε το διπλό και να είμαστε μια χαρά τώρα. Εκεί μας έφαγαν. Δηλαδή αυτά που έχουν σφυριχτεί εκεί πέρα είναι απίστευτα. Ό,τι και να λέμε. Η ομάδα μπάσκετ, η οποία συνηθίζει όποτε φτάνουμε στο αμήν και είμαστε έτοιμοι για τον Πινελίκη να κάνει την, ναι, να αντιδρά. Εγώ έτοιμος ήμουνα. Στο παραένα το, ναι, το, ναι, ναι, το γλιτώνει πάντα. Ναι, από μένα, άλλοι προλαβαίνουν. Έχετε δει γιο Ηλία Παπαθεοδόρου που έγινε viral? Το δεν είδατε? Έχετε, επειδή δεν πάτε στο κλειστό, θα σας πω εγώ, είναι μια παρέα από τις ελικάδες. Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του Παπαθεοδόρου του Ηλία. Ναι, που ήταν μαζί. Το καραμπεράκι. Το καραμπεράκι. Ναι, το καραμπεράκι που θα γίνει χειρότερος από τον μπαμπά. Είναι το μόνο σίγουρο. Ο βαφτισιμιός μου. Ωραία. Α, ναι, σωστό. Ναι. Έγινε μια παρέα 6, 7, 8 με 10 χρονών παιδιά. Και τα κάνουν όλα μπάχαλο. Δεν ξέρω πότε θα του κάνουν καλά. Πηγαίνουν πέρα, δόθε, από εδώ, από εκεί. Βρίζουν, κάνουν. Πινελίκι τώρα, εντάξει. Κανονικό άσε τώρα που αναρωτιούνται οι μαμάδες γιατί μιλάνε έτσι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αυτές οι μαμάδες κουραστικές. Και ξύλο. Ναι, κανονικά, ναι, ναι. Ξεσπάει στην πινακίδα. Ναι, ναι, ναι. Τέλειος. Ναι, ναι. Viral, κανονικά στο. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος έχει εικόνα από τους πιτσιρικάδες και τι κάνουν αυτή η παρέα εκεί, η αλτοπαρέα, οι πιτσιρικάδες. Αλτοπαρέα. Με το Πάπα Θεοδωράκι, το Καραμπεράκι. Το Βασιλάκι και όλα αυτά. Τι γίνεται? Πώς πάμε? Καλά πάμε. Παιδιά, το συγκεκριμένο παρεάκι, ναι, ωραία,
τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή έγινε γνωστό λόγω του βίντεο, τέλος πάντων, το τι γίνεται, ειδικά όταν τελειώνουν τα παιχνίδια που είναι μέσα στο γήπεδο και παίζουν μπάσκετ, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γίνεται μια φασαρέτρια. Χθες, ας πούμε, ο Χρήστος Καραμπέρης, ας πούμε, ναι, σε κάποια φάση το βράδυ, ναι, αφού ολοκληρώθηκε το όλο πανηγύρι, του λέει το μικρό, του λέει, αν θέλω να αλλάξουμε την μπλούζα και να φύγουμε. Ναι. Ωραία. Γιατί είχε γίνει μουσχεμα. Ωραία. Ναι, δεν υπάρχει. Καλά, ειδικά ο Χρήστος είναι άστο. Ναι. Ο Χρήστος είναι σαν ένα παιδί ακόμα, δηλαδή σαν να είναι πέντε, ναι, μηνών. Και λειτουργεί. Ο μικρός του Παπαθεοδόρου, ο γιος, είναι ζυζάνι από τα λίγα, έτσι. Όλοι αυτοί, όλοι παρέα, ρε. Ναι, ναι. Πρέπει να πας στο παρατάκι όμως για να ξέρεις. Δεν ξέρω πού θα τους βάλουν, γιατί όλοι κάνουν μανούλα, ρε. Μια τους βάλαν σε ένα box απέναντι. Αλλά αλήθεια. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Αλήθεια τώρα. Ναι, ρε, είναι μορφές όλοι. Όλοι μαζί. Και οι μανάδες, ο ένας παρασέρνει του άλλου. Στο μεταξύ είναι όλα ένα και ένα. Να ενημερώσουμε τις μανάδες, λοιπόν. Τα παιδιά σας είναι. Δεν είναι του άλλου. Ίδια είναι, δεν είναι. Ίδια είναι. Ωραία, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα. Εντάξει. Πάμε. Πολύ ωραία είναι όλα. Άστο, ρε, είναι. Καλά, ο δικός μου είναι, δεν υπάρχει. Άστο. Είναι μια θεότητα. Νίκο, τι γίνεται. Είδες, φίλε, τι ωραία, όταν κερδίζεις, έστω και έτσι, τι κουβέντα ξεκινάς. Εντάξει, φίλε, δεν ξέρει ο κόσμος τι κάνουν οι πιτσιρικάδες εκεί, ρε. Ναι, ναι. Θα τους κάνουμε να πηγαίνουν όλα να τους βλέπουν. Αυτούς θα βλέπουν περισσότερο παρά το παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι ότι αν έχανε η ομάδα, δεν θα μιλούσαμε για τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες μπορεί να είχαν μπει μέσα και να τρώγαμε πρόστιμο για τους πιτσιρικάδες, άμα δεν είχαμε κερδίσει. Να ξέρετε. Μια-δύο φορές οριακά δεν έγινε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μιλάμε για παιχνίδι το οποίο. Εντάξει. Ο τρόπος με τον οποίο το κέρδισε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα μπορούσε να το χάσει ο ΠΑΟΚ με τέτοιο τρόπο και όχι να το κερδίσει. Αυτό θα ήταν το πιο συνηθισμένο, έτσι όπως έγινε το. Εντάξει, δεν φύγει 54% στα τρίποντα και αυτή δεν πάει στο διάολο, όλοι σε εμάς βρήκανε. 54% στα τρίποντα. Και δεν βάλεσανε 5. Και δεν ήταν μόνο το 54, ήταν ότι στην τέταρτη περίοδο, μόλις πήγαινε στον έναν πόντο, ίσως δύο, βάζανε, για να κάνεις δηλαδή να το γυρίσεις, έτρωγες τρίποντα, έφυγες τρία τέτοια. Ναι. Τρία. Από τρεις διαφορετικούς. Εκεί όσο κοντός ο Λιθουανός. Που είναι πολύ ποιοτική, ορίστε. Αυτός ο κοντός ο Λιθουανός παίζει στην εθνική τους ή είναι απλά ένας Λιθουανός. Τώρα δεν ξέρω με τα παράθυρα τι παίζει αν είναι μέσα, αλλά νομίζω ότι είναι εκεί. Είναι ή δωδεκάδα ή εκεί κοντά ο συγκεκριμένος. Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι το βγάζει το ψωμάκι του. Αν θυμάμαι καλά, αυτός ή πέρσι ή προπέρσι είχε σε ένα μάτς. Είχε βάλει καμιά 8-9, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν. Χθες τι είχε, 6-7 είχε χθες. Δεν αλλάζει και κάτι. Χθες έβαλε 5. 5 μόνο. Έβαλε 5, ναι. Και χθες ήταν και άστοχος, γιατί είχε 4 στα 5 από το ημίχρονο και τελείωσε 5 στα 10. Τέλος πάντων. Είναι αρκετά ποιοτική ομάδα Ναντέρ. Είναι ομάδα που δεν έχει το βάθος των περισσότερων ομάδων στο Champions League. Δηλαδή έχει 10 παίχτες, αυτό είναι το ρόστερ της. Mm. Έτσι. Δηλαδή χθες οι 10 που ήταν, αυτό είναι το ρόστερ. Δεν έχει 12, αλλά έχει 6-7 παίχτες που είναι έτσι, αρκετά υψηλού επίπεδου. Όλοι βάζανε, φίλε, όλοι βάζανε. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο τα πήγε πολύ καλά, στη λογική ότι χτύπησε μέσα από τη ρακέτα στην πρώτη περίοδο, τα πήγε αρκετά καλά στο κομμάτι του ελέγχου στην άμυνα πλην του Γιουσκεβίτσιους, δηλαδή οι δύο Αμερικανοί εκτελεστές σκόρερ της Ναντέρ, ο Waters και ο Σέγκλιν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκτός ρυθμού, αλλά στην τρίτη περίοδο άρχισε να χάνει το καθαρό μυαλό στην επίθεση κυρίως. Μπήκε και ο Waters πιο καλά, που είχε 0 πόντους στο πρώτο μέρος, αλλά τελείωσε το μάτς με 15. Και η Ναντέρ το έφερε το μάτς στα δικά της μέτρα. Δεν κατάφερε να ξεφύγει. Εγώ θα πω κυρίως λόγω του Ζάρα, ο οποίος ήρθε τελευταίος από τον πάγκο, 12ος μπήκε από τους 12 που είχε διάθεση του Παπαθεοδόρου στο 23 και δεν ξαναβγήκε. Το σήκωσε πάνω το φιλιάς. Τέλος, το σήκωσε. Γιατί ήταν σε εκπληκτική μέρα, έβαλε 18 πόντους, είχε 4-4 τρίποντα, είχε στο τέλος τη φάση με τις τρεις βολές. Πολύ έξυπνο το φάουλ, ναι, από τον Ισλανδό. Που δεν μπορούσε να μην το δώσει γιατί είχε δώσει ίδιο φάουλ πριν, σε μια φάση πριν. Μα ήταν και φάουλ. Ήταν φάουλ. Ναι, ναι, ήταν φάουλ. Και έρχεται στο τέλος αυτό το παλικάρι, Julian Gamble λέγεται. Τι θεός είναι αυτός, δε φίλε. Ναι. Εκεί πραγματικά δηλαδή είναι, ρε φίλε, ότι έχει και μια άλλη φάση αυτός που πάει κάπου στο δεύτερο ημίχρονο, θυμάμαι καλά, ο συμπαίκτης του να βάλει καλάθι και φάουλ,
Και επειδή το μυαλό του είναι τηλταρισμένο λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να λειτουργήσει πολλά. Πήγε να καρφώσει την μπάλα και κάνει. Πάει η μπάλα να μπει μέσα και πηγαίνει από πάνω και τη βάζει και τη σπρώχνει αυτό. Ενώ όταν παίρνει καλάθι και φάουλ, ωραία, εκεί είναι μόνο δύο βολές. Τέλος πάντων. Κατέβασε το χέρι του το παλικάρι αυτό. Εν τω μεταξύ πριν, στο instant replay που είχαν πάει οι διαιτητές, στη φάση του Κόνιαρη, έκανε λάθος. Δηλαδή είδα στο replay τη φάση, εκεί που ο Κόνιαρης πήγε να κλέψει και έκλεψε. Και βγήκε η μπάλα έξω. Η μπάλα είχε βγει έξω από τα χέρια του Σέγγι. Βλέπουν το instant replay και δίνουν την μπάλα στην Αντέρ. Απίστευτο. Ναι, λοιπόν. Και γίνεται φάση για δεύτερο instant replay, η οποία κράτησε και λίγο παραπάνω, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι να πάρουν την απόφαση είναι απόφαση που κρίνει παιχνίδι, έτσι. Στα 3 δέκατα. Αλλά όντως το φάουλ είχε γίνει. 0,0 3 δέκατα πριν το τέλος. Όχι. Ήτανε... Δεν ήταν καν 3. Γιατί άλλο η επαφή και άλλο το τράβηγμα. Το τράβηγμα γίνεται στο 0,1. Γιατί το τραβάει. Ναι, ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό. Τέλος πάντων, για εκατοστά δευτερολέπτο ήταν το φάουλ που έκανε αυτός ο παλίκαρος. Και με ατσάλινα νεύρα ο αρχηγός. Πέταξε τα μήλα. Με ατσάλινα νεύρα ο αρχηγός με την μπάλα να πηγαίνει στο πίσω μέρος της μπασκέτα, στο μπροστά, ταμπλό και μέσα. Έτσι. Ναι. Γιατί εντάξει, φυσικά άμα ήταν να μπει δεν θα έμπαινε και κανονικά. Ωραία. Να σου πω. Και όπως σημείωσε και ο συνάδελφος πριν, αν δεν έμπαινε η πρώτη, θα πηγαίναμε παράταση κατά 99%. Ναι, okay. ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν θα έφτανε η μπάλα ποτέ. Ποτέ. Ναι. Τώρα εντάξει, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε αυτό που ήθελε να κάνει, έστω και με έναν τέτοιο τρόπο. Το σημαντικό είναι ότι νίκησε μια ομάδα σε καλή μέρα. Δηλαδή αυτή ήταν σε καλή μέρα. Έτσι. Μα το λέγαμε και χθες ότι είναι ομάδα την οποία ο ΠΑΟΚ την πετυχαίνει σε μια καλή κατάσταση. Γιατί είχε ξεκινήσει άσχημα, την κέρδισε, βγάζοντας, δηλαδή χωρίς να έχει, ας πούμε, σε μεγάλη μέρα τον Γκος ή τον Μαργαρίτη, λέω εγώ ένα παράδειγμα, ή τον Χάτσερ. Δηλαδή, ας πούμε, οι θεωρητικά, αν υπάρχουν πρωταγωνιστές, δεν ήταν και σε τόσο καλή μέρα. Ο Χρυσικόπουλος έκανε πάλι ένα καλό παιχνίδι, επιθετικά. Ο Ζάρας, ο οποίος νομίζω ότι έκανε όλη τη διαφορά, γιατί δεν είναι μόνο ότι έβαλε 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, είναι ότι ειδικά στην τρίτη περίοδο ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε τον ΠΑΟΚ μέσα στο μάτς με τα τρίποντά του. Και φυσικά έξω τέλος τη ψυχραιμία να βάλει τρεις βολές, έτσι. Ασάλιωτες κιόλας. Ναι, και να στείλει το μάτς στην παράταση. Να στείλει το μάτς στην ισοπαλία και από εκεί μετά πάμε να το διεκδικήσει, τέλος πάντων. Ναι. Είναι σημαντική νίκη για την ψυχολογία της ομάδος. Καλή άμυνα ο Τζόνς στην τελευταία φάση. Ο Τζόνς γενικά τα πήγε καλά στην άμυνα χθες, όχι μόνο χθες. Η επιστροφή του ήταν καλή. Okay, μπορεί να μην είχε πολύ μεγάλο ρυθμό στην επίθεση και να ξέρει και φυσιολογικό. Αλλά ειδικά στο κομμάτι της άμυνας είναι κάτι που έλειψε από τον ΠΑΟΚ. Ο Μορέιρα δεν παίζει άμυνα καθόλου, φίλε. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Αυτό το ξέρουμε. Δυστυχώς είναι ένα κομμάτι το οποίο δηλαδή, δεν το έχει. Όσους βάζει, τόσους τρώει. Ναι, δεν το έχει. Και χθες αντιμετώπιζε μια ομάδα η οποία δεν είχε πολύ, ούτε από pick and roll είχε πολύ παιχνίδι η Ναντέρ. Δηλαδή οι κοντοί της είναι πιο πολλοί παίχτες που θα πάρουν το screen και θα πάρουν αυτή την επίθεση παρά θα παίξουν με τους ψηλούς τους. Ναι. Δηλαδή χθες από εκεί δεν πήρε πολύ πράγμα η Ναντέρ, πλην του Ισλανδού του Πάλσον που έκανε εκπληκτικό μάτς και στο τέλος κάνει το φάουλ, έτσι. Ήταν καταπληκτικό σε όλο το μάτς και κάνει το φάουλ στον Ζάρα στο τέλος και επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη. Σημαντική νίκη όσον αφορά φυσικά τη συνέχεια στο Basketball Champions League. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει την πρόκριση. Ακόμα και αν έχανε, δεν θα σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχει ακόμα άλλα 10 μάτς ο όμιλος. Αλλά όπως λέγαμε και μετά την προηγούμενη εβδομάδα και την ήττα στο Ισραήλ, αυτά τα μάτς τα οποία έρχονται, που είναι ας πούμε στο χέρι του ΠΑΟΚ, με την Αντέρ χθες, με την Όπαβα στη Τσεχία την άλλη εβδομάδα και με την Φριμπούργκ την Ελβετική στο Παρατάκι την Παράδειγμα. Προλαβαίνουμε να πάμε στην Όπαβα. Πότε παίζουμε? Νομίζω είναι το μάτς αυτό πρέπει να είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο μάτς που είναι Τετάρτη αυτό, τόσο αν κάνω λάθος εγώ. Να το δω λίγο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έκανε την πρώτη νίκη, αν κάνει και άλλες δύο στα επόμενα και είναι στο 3-3, θα είναι μια χαρά όσον αφορά την προσπάθεια για να συνεχίσει το Basketball Champions League. Και φυσικά επειδή ακολουθεί και ένα μάτς πολύ πολύ σημαντικό, το Σάββατο με την ΑΕΚ, ο νοκάουτ με τελικό σκυπέλου, αλλιώς πηγαίνεις στο επόμενο παιχνίδι όταν προέρχεσαι από νίκη, αλλιώς πηγαίνεις όταν προέρχεσαι από ΙΤΑ. Και η ΑΕΚ νίκησε χθες στη Γαλλία την Τιζόν με 80-90, με τον Χάντερ να μαζεύει 39
βαθμού στο σύστημα αξιολόγηση. Το 19 rebound, νομίζω, θα πει και τι έγινε. Το σημαδεύανε. 12 στα 12 δίποντα ο συγκεκριμένο. 12 στα 12 δίποντα. Από κάτω, να υποθέσω. Δεν έχω εικόνα από το μάτι, από την αλήθεια. Απλά είδα το 39 στο σύστημα αξιολόγηση και έπαθα σοκ, γιατί είναι τεράστιο νούμερο. Και τα πήγε, τέλος πάντων, και η ΑΕΚ θα έρθει από νίκη. Με ταξίδι ΑΕΚ βέβαια, δεν ξέρω αν θα παίξει όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μεσολαβεί, δεν είναι δηλαδή παιχνίδια που γίνανε Τετάρτη. Με την ΑΕΚ τώρα δεν παίζουμε Σάββατο. Σάββατο, ναι. Όχι μετά, ναι, την ΟΠΑΒΑ. Τώρα. Όχι τώρα, το Σάββατο. Άρα η ΑΕΚ έχει δύο αεροπλάνα μέχρι να έρθει εδώ. Επίσης να ρωτήσω λίγο κάτι. Η Super League δηλαδή άλλη φορά φέτος έχει βάλει το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ Σάββατο. Ναι, όχι. Άλλη μία νομίζω. Όχι, ναι. Σάββατο δεν παίξαμε με τον Όφη. Σάββατο ήταν. Δεν θυμάμαι, παρέσει, ναι, τον νησί. Σάββατο, ναι. Αυτό δεν γινόταν να γίνει Κυριακή αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πραγματικά. Το ντέρμπι της αγωνιστικής δεν είναι. Ο πρώτος, το δεύτερο δεν παίζει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί Σάββατο 4 η ώρα δηλαδή. Τίποτα, σκουπίδια. Κοίταξε, όταν βγάζαν το πρόγραμμα, δεν φανταζόντουσαν ότι ο Ατρόμητος ενδεχομένως ήταν εκεί που είναι. Είχαν άλλο στο μυαλό τους. Το λέω γιατί το παιχνίδι του κυπέλλου είναι στις 6. Εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε, οι περισσότεροι θα επιλέξουν τον ποδόσφαιρο, εννοείται. Ναι, σε ένα μπάρ γήπεδο έχει τηλεόραση στο κηλικείο, κάτσε δες το. Ναι, okay, εντάξει. Πιστεύω ότι επειδή παίζονται και πράγματα σε αυτό το μάτσο Σάββατο, έτσι είναι, παίζεται πρόκριση. Ο Ατρόμητος είναι Νόβα ή ΕΡΤ. Το κύπελο είναι... Όχι το κύπελο, ο Ατρόμητος. Νομίζω είναι Νόβα. Νομίζω ο πρόβατος είναι... Όχι, παιδιά, στην ΕΡΤ είναι. ΕΡΤ, ναι. Άμα είναι ΕΡΤ. Βάλτε στο κινητό σου, πήγαινε και στο μπάσκετ και όλα καλά. Αυτό, γιατί πραγματικά το Σάββατο είναι ένα παιχνίδι, είναι καπάκι μετά το παιχνίδι του κυπέλου, στις 6 είναι το match, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι έδρα το παρατάκι. Ναι, και πρέπει να είναι, ναι. Okay. Και πρέπει να είναι κιόλας. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα με την ΑΕΚ από πέρσι για τα ποδοσφαιρικά, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είχε πει και ο Τέρης Ζουνατζίδης στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο, σου δίνει κίνητρο. Τροφή το κύπελο, σου δίνει κίνητρο. Έχουμε να παίξουμε τελικό 100 χρόνια, δεν είναι, Νίκο, τώρα πλάκα μας. Ακριβώς, έτσι. Τελευταίος τελικός. Τελευταίος τελικός. Έχουμε και ημιτελικό. Φλεβάρι, δεν πάει μετά. Ο ημιτελικός. Ναι, μετά πάει σε ένα τετραήμερο μέσα ημιτελική και τελικός. Τον Φλεβάρι όμως. Ναι, ναι, το Φλεβάρι, ναι. Τελευταίος τελικός κυπέλου είναι της Λαμίας, Νίκο. Ναι. Με Μπούλαρ και τα λοιπά, Όχι, ρε. Τότε το 99, πότε ήταν. Με Γιαννούλη. Ναι. Ποιος Μπούλος. Με έχει μείνει το 95 το Final Four τη Ισλαμία. Φλάνκι, Κίνγκ και τέτοια. Ναι, στο Σεφ, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε... 20 χρόνια μετά δεν είναι μια ευκαιρία να ξαναπάς. Ναι, ρε, φίλε, πλάκα κάνεις τώρα. Θα χρειαστεί όμως και ο κόσμος, γιατί καλοί και οι πιτσιρικάδες, αλλά μόνοι τους δεν μπορούν να σηκώνουν την ομάδα. Ναι, η παρέα, η γνωστή. Πρέπει να έχουν και συμπαράσταση. Ναι, όντως. Δεν μπορούν, εντάξει. Το παλεύουμε. Δεν λέμε να έχει 8.000 κόσμο. Ας έχει 4,5. Ας έχει 3-4 και γιατί η έδρα γίνεται. Γιατί να μην έχει 8.000 κόσμο, είναι πολύ, 8.000 κόσμος για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι, απλά λέω ότι δεν το βλέπουμε να γίνεται στον μπάσκετ πολύ συχνά. Κακός. Ειδικά για αυτό το παιχνίδι, κακός. Το μάσο συγκεκριμένο είναι πολύ σημαντικό, κρίνει μια πρόκληση στο κύπελο. Πρέπει να πάμε στο τελικό, φίλε. Ίσως και μια πιθανή παρουσία σε τελικό κυπέλου, έτσι. Ξέχω αν θα γυρίσουν να μας πούνε μετά, θα πάνε μαθητές και θα πέφτουν μπουνιές από το πρωί μέχρι το βράδυ κάπου. Αδιευκρίνιστο. Ναι. Πολύ μακριά έχουμε πάει τώρα, ναι. Okay. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις, να διεκδικήσεις ένα τίτλο. Έτσι. Okay. Δεν πας κατευθείαν στο τελικό να το κερδίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και για την ομάδα ένα μάτς πολύ σημαντικό. Είσαι μέσα. Ναι, είσαι μέσα στο τίτλο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας απέκλεισε ο Φάρος στην πρώτη σου αποστολή στην καριέρα σου. Πήγες, ξεφτυλίστηκες, δεν θυμόμαστε όλα. Είχαν προηγηθεί κι άλλες, εντάξει. Είχαμε ξαναστείλει δηλαδή. Κάπου. Ναι, είχαν προηγηθεί και άλλα παιχνίδια. Πού είχες πάει, νίκη, είχες φέρει πουθενά. Βέβαια. Πού, ρε. Στα όμορφα Τρίκαλα. Άκουρα, δες, αποστολή δεν ήταν Τρίκαλα. Τρίκαλα πήγες για φαΐ και πήγες και στο γήπεδο. Ωραία, αποστολή λέμε, να μπεις αεροπλάνο. Ναι. Ναι, okay. Εντάξει. Μην ξεχνάς και τη μεγαλειώδη πρόκριση στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν, έτσι. Ναι. Είναι η τελευταία πρόκριση σε ευρωπαϊκά νοκάου. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και μετά από καιρό έχει έρθει εκείνη. Τέλος πάντων. Εντάξει. Φρόντι την πορεία. Όπως το είδαμε και πέρσι από την ΑΕΚ, είναι ξεκάθαρα ένα. Δηλαδή με 2-3 παιχνίδια μπορείς να πας στο τελικό. Έχει μετά εκείνη ένα παιχνίδι. Okay. Αν το κάνεις καλά μπορείς να το πάρεις κιόλας. Η ΑΕΚ πέρσι με τα ψέματα πήρε 2 τίτλους. Έτσι. Και τον τελικό, και στο τελικό μάλιστα έπαιξε εντός έδρας ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και τον κέρδισε. Και στο τελικό κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Γιατί εκεί πάμε μετά στο ένα μάτς. Το ένα μάτς δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει, γιατί μπορεί να είσαι πολύ καλή μέρα και να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Πόσους λέγανε εκείνους που σφάξανε για κερδίσεις στο Champions League, η Μάλαγα ήτανε. Στον ημιτελικό. Η Μούρθια. Μούρθια. Πω, τι σφαγή ήταν αυτή. Ναι. Παλιά χρόνια μου θύμισε. Ναι, πραγματικά. Ναι. Τέτοια σφαγή δηλαδή, πω, η καημένη Ισπανία δεν ξέρω από πού τους ήρθε. Καλά, εδώ μιλάμε τώρα για το FIBA Champions League, το οποίο δεν ανακοινώνει που θα γίνει το Final Four. Περιμένει ποιες ομάδες θα πάνε για να πληρώσει μία ομάδα και να κάνει το Final Four. Ναι, απίστευτο. Παλατάκι φέτος, παλατάκι. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πληρώσουμε εμείς. Okay. Τι να πληρώσουμε εμείς. Νομίζω πρέπει να δώσει ένα 300 για να γίνει. Πόσο? Τόσο είναι. Παραπάνω. Μην τυχόν περάσει η ομάδα και μην τυχόν διεκδικήσει κανένα Final Four. Εντάξει. Κάπου τόσο είναι. Και εντελώς τυχαία και τις δύο διοργανώσεις έχουν πάρει διοργανώτριες. Τυχαία. Έλα ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Ευχαριστούμε Νίκο. Έλα, πάει. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα πάμε με την Άκη Σταύρο. Προλαβαίνουμε. Εσύ θα είσαι κάτω, ναι. Στο γήπεδο. Εσύ στερικός θα πας. Ναι, οριακά. Στη θέση του Σταύρο. Γιατί, πολύ ωραία. Νωρίς είναι όμως, όντως. Σάββατο λοιπόν, ΠΑΟΚ με ΑΕΚ νοκάουτ προημιτελικός κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα ψάχνουμε με Ραφαήλ. Ναι, να μας πει τα τελευταία νέα. Σε... Είναι και νωρίς το παιχνίδι σήμερα, 4 ώρα. Σε 2,5 ώρες από τώρα ο ΠΑΟΚ θα δώσει παιχνίδι. Στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Κοσμοτέ Κοσμοτέσπορ 7. 7. Επαναληπτικός στις νίκες του ΠΑΟΚ με 3-2. Δύσκολο παιχνίδι. Κόντρα στην BBSK Κωνσταντινούπολης. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Σαφράνοβιτς. Πιστεύετε ότι πώς το περιμένετε. Οριακό παιχνίδι θα είναι. Ναι. Σταύρο. Εντάξει. Πιστεύεις ότι μπορεί να το πάρει μια ομάδα ή άλλη εύκολα το σημερινό του βόλεϊ. Δεν νομίζω. Λογικά θα είναι μάτι ισορροπίας. Εντάξει, ο Πάκης. Πέσουμε... Τέσσερις. Ωραία, θα δούμε 4 ώρα βολή. Φυσικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση, το όχι. Δηλαδή αυτό έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά να μετά έχασε τη συγκέντρωση. Αν δεν πέσει ο Σαφράνοβιτς, πώς μπορούν να καλύψουν το κενό του. Ναι, θα μας πει ο Ραφαήλ, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και είναι η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Εύκολα παίζεται μέσα από υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ. Σήμερα έχει ένα μάτς για το καμπιονάτο, έχει κύπελο Αγγλίας, έχει κύπελο Ελλάδος, έχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, 1.57 οι Τούρκοι, 2.30 ο ΠΑΟΚ. Έχει και πόντους. Έχει και πόντους, under over, έχει ειδικά στοιχήματα, ναι. Αν έχετε κάποια έμπνευση. Για να δούμε τι έχει. Μπαίνετε στο στοίχημα.gr. Έχει ας πούμε handicap πόντων, έχει πρώτο σετ, έχει αριθμό σετ, έχει over under συνολικά σετ. 5 σετ 2.85. Δύο καλό. Αυτά, πού να τα προβλέψεις αυτά. Γιατί, 5 σετ. Σετ πρώτο μοναζιγά. 5 σετ σημαίνει ή κερδίζει 3-2, ναι, εντάξει, αλλά... η BBSK και πάμε στο χρυσό σετ ή κερδίζει ο ΠΑΟΚ 2-3. Καλό είναι το 2-5. Σετ ένα συνολική πόντι. Τώρα εντάξει, άσε μας τώρα. Σετ ένα χάντικα πόντων. Πάντως έχει πάρα πολλές επιλογές. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε κάποια έμπνευση, μπαίνετε στο στοίχημα.gr και παίζετε γρήγορα και με ασφάλεια και με την εγγύηση της Στοίχημαν. Μαζί μας είναι και οπτικά, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και πάντα προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Απόλλωνος 3439 στην Κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Ραφαήλ για να πούμε λίγο τα του βόλη. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. 20 λεπτό, ναι. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με πάρα πολλές επιλογές, εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, μια πολύ εύκολη εφαρμογή και για iOS και για Android, για να μπείτε, να επιλέξετε και να κερδίσετε. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο, έχει βόλι που λέγαμε και πριν, πάρα πολλά στοιχήματα και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την BBSK Κωνσταντινούπολης. Και φτύκα, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Απόλλωνος 3739 στην Κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Πριν πάμε στο Ραφαήλ, ένα μήνυμα του φίλου του 203.
το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ σήμερα βγαίνει κυρίως από την άστοχη επιλογή του Χάτσερ και όχι ενός άσου ταχυδυναμικού. Ο Κόνιας είναι πολύ κατώτερος του αναμενωμένου. Είναι ανίκανος να σκοράρει παρά μόνο εάν είναι μόνο στο τρίποντο με τον αντίπαλο να είναι στα 3 μέτρα. Λέει ο φίλος στο 203. Λοιπόν, από το μπάσκετ πάμε στο βόλεϊ. Σε 2 ώρες και κάτι, πολύ σπουδαίος αγώνας. Εντάξει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την πρόκριση στον επόμενο γύρο και τελευταίο, αν όλα πάνε καλά, πριν μπει στους ομίλους. Έτσι είναι, Ραφάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι. Στις 4 η ώρα ο ΠΑΟΚ με πρίκα το 3-2 από την πρώτη αναμέτρηση στο ΠΑΟΚ Sports Arena αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την BBSK, στην Χινταγέ του Τούρκογλου Arena. Εκεί όπου οι Τούρκοι φυσικά θέλουν να δημιουργήσουν έτσι μια καυτή ατμόσφαιρα για να προσπαθήσουν να τρέψουν το σκορ του πρωτόγωνα, αλλά ο Δικέφαλος είναι έτοιμος και θέλει να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμένεται πολλοί κόσμος, Ράφα. Είναι μικρό το γήπεδο, οπότε θα γεμίσει εύκολα, φαντάζομαι. Βέβαια και στις προηγούμενες αναμετρήσεις έτσι που είχαμε εικόνα κτλ. Δεν είναι και πολύ ένθερμοι οπαδοί, τους έχουν και πολλά μικρά παιδιά γι' αυτά, αλλά εντάξει, όσο και να πείτε, είναι και μια αναμέτρηση με ελληνική ομάδα, επομένως το ενδιαφέρον είναι και λίγο μεγαλύτερο. Όταν λες μικρό, ο Ραφαήλ, ας πούμε σαν τη Μίκρα, λίγο πιο μεγάλο. Σε τέτοιο στυλ κάπως, ναι. Σε τέτοιο στυλ κάπως είναι, ναι, ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Μαζί με την ομάδα ταξίδεψε ο Σαφράνοβιτς. Θα τον δούμε σήμερα, πιστεύεις? Ήταν η έκπληξη τελικά ο Ισραηλινός, ενώ τελικά ήταν να μην πάει, έφτιαξε βαλίτσες και ήθελε να είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν ξέρω, κρατάει τα κλειστά τα χαρτιά του ο Στάνκου. Δεν ξέρουμε αν έχει κρυφό άσο στο μανίκι. Δεν βγαίνει κάτι από την ομάδα δηλαδή. Αν είναι καλά, αν δεν είναι. Με βάση την επίσημη ενημέρωση είναι το γνωστό ότι θα μείνει 2 εβδομάδες έξω. Αλλά τα πράγματα μπορεί με τη φυσιοθεραπεία που έκανε να ήταν και λίγο καλύτερα. Θα δούμε, δεν ξέρω αλλιώς, αν... Ναι, αλλιώς πάμε σε Χιμένη Παπαμαλλιώς. Ή και Εφρεμίδη. Λογικά σίγουρα ναι, πάμε στην επιλογή του Χιμένεθ και για λόγους της επίδεσης φυσικά, αλλά νομίζω ότι σε περίπτωση που είναι όχος Σαφράνοβιτς, τότε ναι, και ο Εφρεμίδης τους χρειαστεί να βοηθήσει, γιατί έχουν και το δυνατό σερβίς οι Τούρκοι, επομένως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διασφαλίσει μια καλή υποδοχή για να πηγαίνει φυσικά καλά η μπάλα στον Φιλίπποφ και εκείνος να την μοιράζει σωστά μετά και στον Τζούριτς και στον Κόρτσανιουκ και στο Χιμένεθ αν θα αγωνιστεί και στους κεντρικούς. Πάντως θεωρητικά Ραφαήλ, εντάξει και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μάλλον περιμένουμε ένα μάτς ισορροπιών ενδεχομένως και πολλών σουσιατέτζεν είναι. Δηλαδή δεν δείχνει κανός ο ΠΑΟΚ αλλά ούτε και οι Τούρκοι να καθαρίσουν το παιχνίδι ας πούμε. Οπότε, ακριβώς μάλλον, έτσι. Θεωρητικά εντάξει πάντα πριν από ένα αγώνα είτε ποδοσφαίρου είτε πάσετε βόλεϊ. Μπορεί να διαψευστείς εντελώς τώρα. Αλλά θεωρητικά και με βάση τη λογική θα πάμε σε ένα μάτσι ισορροπιών, λεπτομεριών. 6 παιχνίδια έχουν δώσει μέχρι, μέχρι τώρα οι Τούρκοι, τα 5 έχουν εκριθεί στο tie break. Άρα αυτό λέει πολλά νομίζω για τους Τούρκους, ότι και αυτοί είναι αρκετά ασταθείς. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ. Τον Ηρακλή καθάρισε μόνο νομίζω. Ναι, και τα 2 τα ευρωπαϊκά τα προηγούμενα ναι. Που ήταν στο πρώτο γύρο. Ναι, γιατί μετά και με την Κομωτινή ήταν το 3-2. Και οι Τούρκοι πάντως έχουν προβλήματα. 2-3 παίκτες τουλάχιστον και δεν αγωνίστηκαν και στο μάτς της Κυριακής για το πρωτάθλημα. Είναι αμφίβολη και για σήμερα. Ξέσπασε λίγο και ο προπονητής είπε ότι είναι πάρα πολλά τα μάτς με τον προκριματικό γύρο τον οποίο έχει καθιερώσει τώρα η ΣΕΠ τους 3 προκριματικούς γύρους. Ότι δημιουργείται έτσι μια κλειστή λίγκα ομάδων και στο Champions League. Ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αλλά εντάξει, είναι λογικό τώρα από τη στιγμή που έχει τόσα μάτς. Θα πρέπει να έχεις και το κατάλληλο βάθος στον πάγκο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Λες να έχουμε τίποτα χρυσό σετ, καθόλου απίθανο. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε γι' αυτό, ναι. Είναι το ενδεχόμενο σε περίπτωση που κερδίσει 3-2 η BBSK. Πάμε σε χρυσό σετ των 15 πόντων. Ναι. Που αυτό σημαίνει θα είναι δύσκολο μεσημέρω απόγευμα. Ναι. Γιατί θα τραβήξει αρκετά. Θα πάει μετά, ναι, μέχρι τις 7 τουλάχιστον θα πάει. Επομένως ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με οποιοδήποτε. Αυτό ακριβώς, αυτό σου έλεγα. Η πρόκληση έχει σημασία. Τώρα είναι με το χρυσό, με το αργυρό, με τον Μπρούτζινο. Αυτό. Με αυτό μισό πόντο ή με 10. Η πρόκληση μετράει. Να βρεθεί και για τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ φυσικά, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι αν περάσει στον επόμενο γύρο αντιμετωπίζει λογικά την ομάδα της Φραγκφούρτης από τη Γερμανία. Έχει κερδίσει 3-0 την Αυστριακή την Ποζογκίρνητσα. Σήμερα το βράδυ είναι επαναληπτικός. Εάν αποκλειστεί συνεχίζει στο ΣΕΒ ΚΑΠ εκεί όπου εντάξει αντίπαλοι είναι πολύ πιο υποδέστεροι σε σχέση με αυτούς στο Champions League. Ενώ και την Παρασκευή το απόγευμα θα είναι και η κλήρωση των ομίλων του Champions League. Επομένως αν περάσει ο ΠΑΟΚ
Θα ξέρει σίγουρα θα βέβαια ξέρει και τον αντίπαλο του στο τρίτο προγραμματικό, αλλά θα ξέρει και πιο μετά. Θα ξέρει και ο Μίνος, μάλιστα, με μεγαθύρια. Ναι. Με μεγαθύρια ονόματα, είναι Zenit, είναι Perugia, είναι απίστευτες ομάδες. Δηλαδή πραγματικά, αν περάσει ο ΠΑΟΚ φέτος ο Μίνος, θα δούμε μεγάλα ματς και μεγάλες ομάδες στο Παλατάκι. Μάλιστα. 4 η ώρα λοιπόν, Κοσμοτέ 7. Κοσμοτέ 7, υπάρχει και το Λαόλα, το οποίο είναι διαδικτυακή μετάδοση, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα μέσω του Κοσμοτέ. Ζωντανή μετάδοση φυσικά, ναι, έτσι, έτσι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, δύσκολο παιχνίδι μοιάζει, δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει εύκολο, μακάρι να μπορεί, εντάξει. Μακάρι, ναι, ευχή όλων αυτό είναι. Γιατί και ακόμα και αν δεν παίξει ο Σαφράνοβιτς, νομίζω έχει ομάδα και την εμπειρία και την ικανότητα, ακόμα και να καθαρίσει το παιχνίδι, εντάξει, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά και αυτό να μην γίνει, το μόνο που έχει σημασία είναι η πρόκριση στον επόμενο γύρο. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Ραφαήλ, έχουμε τίποτα άλλο από κάποιο άλλο τμήμα αξιόλογο? Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των υπόλοιπων τμήματων για τα μάτια του Σαββατοκύριακου. Νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον είναι κυρίως και στο handball και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες γιατί είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα στις 6 με την Νέα Ιωνία. Και την Κυριακή το απόγευμα επανέναρξη στο πρωτάθλημα της handball Premier των ανδρών, με το ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Δούκα εκτός έδρας σε τηλεοπτική μετάδοση FNET3 αυτό το μάτς στις 5 παρατέταρτο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Μακάρι να σας έχουμε αύριο με ευχάριστα νέα και να μιλάμε μόνο για... να κάνουμε ανάλυση του αντιπάλου. Έτσι, 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 έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον Ραφαήλ. Ξαναλέω, 4 η ώρα ζωντανή μετάδοση και από το Λαόλα διαδικτυακά και από το OTE Sport 7 και φυσικά λεπτό προς λεπτό, πόντο προς πόντο από το ΠΑΟΚ 24 για όσοι είστε στο δρόμο και δεν μπορείτε να είστε μπροστά σε κάποια οθόνη. Μέσα την πλατφόρμα του το ΠΑΟΚ 24 σας προσφέρει ζωντανή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Χθες το Παλατάκι, να ξεπάμε λίγο στο μπάσκετ, βλέπω εδώ και στο ΠΑΟΚ 24, ήταν ο Αντελίνο Βιερίνια. Αρρωστάκι είναι ρε, άστο. Ναι. Με τον μπάσκετ. Ήρθε έξαλα στο φινάλε και αυτός, μαζί με τους υπόλοιπους τη νίκη. Όποτε τυχαίνει να μην έχει προπόνηση η ομάδα και να παίζει η ομάδα μπάσκετ, είναι εκεί. Κανονικά. Είναι αρρωστάκι, εντάξει, του αρέσει το μπάσκετ, του αρέσει η ομάδα. Και τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, το είχε πει. Ότι γενικά τους παρακολουθεί και όποτε μπορεί είναι εκεί. Παρόλο που τώρα στην Πορτογαλία. Μπάσκετ. Το είπε και ο ίδιος, δεν κάνει για μπάσκετ. Ναι. Δεν νιώθει. Εντάξει, ούτε είναι πρωτομπόι. Αλλά έχει μπει λίγο το μικρόβιο και ακολουθεί. Εντάξει, είναι σημαντικό για την ομάδα. Okay. Είναι ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Είναι ωραία εικόνα. Σίγουρα είναι ωραία εικόνα. Και ακόμα και για τον κόσμο είναι μήνυμα. Βέβαια. Ξεκάθαρο. Όταν πάει ένας παίκτης με αυτά που πρεσβεύει ο Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Και τώρα. Μιλάμε για τον Βιερίνια, ο οποίος σκέψει ότι σε μια νορμάλ μέρα, όπως σήμερα, που υπάρχει προπόνηση το απόγευμα στις 5, που σημαίνει ότι θα είναι στις 3 τη μεσήμβρια, θα φύγει από τη μεσήμβρια 9 το βράδυ, δηλαδή η μισή του μέρα είναι εκεί. Είναι μεγάλη υπόθεση να αφήνεις την υπόλοιπη σου μέρα και να πηγαίνεις και στο μπάσκετ. Δηλαδή και χθες είχε προπόνηση η ομάδα το πρωί, το απόγευμα ήταν εκεί. Ένα-τρία ώρα το έφαγε σίγουρα. Μια άρα χαρά. Είναι και ένα μήνυμα έτσι, στον κόσμο και μια πολύ ωραία μπράβο εικόνα. Στον αρχηγό. Διαβάσαμε από το πρωί ότι μας τελείωσε ο επόπτης Καμπούρης που σφύριξε αυτή το πραγματικά offside επανάσταση εις βάρος του ΑΚΠΟΜ στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει και φωτογραφία στο ΠΑΟΚ, να το θυμηθείτε λίγο πώς ήταν. Δεν νομίζω να το ξεχνάει κανείς. Δηλαδή μια φωτογραφία που σου μένει τατουάζ στο μυαλό σου, εντάξει. Δηλαδή πραγματικά απορρίσκει. Δεν μπορεί να έχει μπερδευτεί. Δηλαδή, δεν πειράζει, είναι μπερδεύτηκε ή δεν μπερδεύτηκε. Ναι. Okay. Όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο, τέτοια λάθη απλά απαγορεύονται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, καλή επιτυχία. Νομίζω ότι την Εύη είναι αυτός. Ο Καμπούρης, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μαζί έχουν βγει πολλοί επόπτες φέτος. Κάτι θα βρει να κάνει, δεν είναι θέμα. Νομίζω είναι από την Εύη. Ας φυρίζει εκεί στην Εύη Εύης. Ας φυρίζει σε αγώνες παιδικού πρωταθλήματος. Ας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Αλλά τέτοιοι επόπτες. Αλλά το κακό ξαναλέω ότι είναι ότι έχουν βγει πολλά έτσι φιντάνια. Ναι. Ειδικά οι επόπτες φέτος κάνουν όργια. Αλλά κατά τα άλλα δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Ναι. Έχουμε πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο ΠΑΟΚ φέτος πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και έτσι έχει γίνει θέμα και στο εξωτερικό. Χθες η Μάρκα, ας πούμε, είχε κάνει ένα αφιέρωμα στις ομάδες που ακολουθούν ουσιαστικά την Paris Saint-Germain που είναι αίτητη. Εντάξει, πλέον δεν είναι πολλές, τρεις είναι. Ναι, μία από τις τρεις είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι λογικό. Οι Ισπανοί στάθηκαν πάρα πολύ και στον Κρέσπο και στον Κάνιας.
ειδικά ο Κρέσπο, έχει απασχολήσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους μέχρι τώρα τη σεζόν. Έχει δείξει εξαιρετικά πράγματα, έχει δέσει με τον Βαρέλα πάρα πολύ καλά. Αυτό λένε και οι Ισπανοί. Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα η Μάρκα να... Εντάξει, είναι η Παρί με 10 στα 10, ναι. Είναι η PSV Eindhoven με 8 στα 8, δεν κάνω λάθος, και είναι, ναι, και ο ΠΑΟΚ. Ναι, με 8 στα 8. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να αντέξει και να είναι η μοναδική Ισπανοί, σε μια-δυο εβδομάδες. Οι Ισπανοί έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για τον ΠΑΟΚ. Στέκονται φυσικά στους δύο, Χωσέ Κάνιας και Άγχελ Κρέσπο, και στον Περίγιοβιτς φυσικά. Και στα γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής και έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Είναι ιδιαίτερο, και νομίζω ότι άμα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ έτσι, σίγουρα θα ακολουθήσουν και πάρα πολλά άλλα. Αλλά εντάξει, η Μάρκα είναι μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες στην Ισπανία. Σημαντικό πάντα το να γίνεται φιερόμενο. Μιλάμε για μια εφημερίδα κολοσσό, για μια ιστοσελίδα με εκατομμύρια επισκέψεις κάθε μέρα, εντάξει. Μακάρι να λέμε ο ΠΑΟΚ να μείνει η μόνη ομάδα, δηλαδή να κάνει το 9 στα 9 στο Περιστέρι, να συνεχίσει με 10, με 11, με 12. Okay. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες. Το τελευταίο δύσκολο θεωρητικά, γιατί όλα τα μάτια είναι δύσκολα στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι αυτό με τον Ατρόμητο, και μετά έρχεται μια σειρά αγώνων που είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να πάρει μόνο νίκες, και μάλιστα με όχι τόσο δύσκολο τρόπο. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι καλό στη ζωή να προτρέχεις γενικότερα, όλο το βάρος της ομάδας και το δικό μας και του κόσμου είναι στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είχαμε σήμερα για ακόμα μια φορά τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια ότι πουλά τις μετοχές. Πρέπει να είναι η 58η φορά που θυμάμαι εγώ ότι φεύγει ο Αλέξη Κούγιας. Κανονική συνέντευξη τύπου. Ναι. Στις επόμενες 15 μέρες, λέει, όποιος θέλει να κάνει πρόταση για να αγοράσει τις μετοχές. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στην 16η, προφανώς δεν θα ισχύει αυτή η πρόταση. Μια συνέντευξη τύπου την εβδομάδα. Κάπως έτσι πάει. Έχει θέματα ο Αλέξη Κούγιας στη Λάρισα. Δεν νομίζω να μπορεί να γυρίσει το κλίμα εύκολα. Δεν νομίζω ότι γενικά μπορεί από εδώ και πέρα, εντάξει, να αλλάξει κάτι. Είναι ιδιόρυθμοι οι οπαδοί της Λάρισας. Είναι και ο ίδιος λίγο. Είναι και ο ίδιος. Ιδιόρυθμος βέβαια. Αλλά είναι μια ομάδα που νομίζω έχει την ισχυρότερη βάση οπαδών στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις ομάδες της επαρχίας. Εντάξει, υπάρχει και Όφη, υπάρχει και ο Παζιάννα, αλλά νομίζω οι οπαδοί της Λάρισας έχουν έτσι τον πιο ισχυρό πυρήνα και αγαπάνε μόνο την ομάδα τους. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός και Λάρισα, ΑΕΚ και Λάρισα, ΠΑΟ και Λάρισα. Είναι Λάρισα η ΤΣΑΕΛ και καλά κάνουν. Αλλά τα πράγματα για τον Αλέξη Κούγια δεν είναι εκεί και τα καλύτερα δυνατά. Το αν γυρίσει το κλίμα θα το δούμε. Είπαμε για τα εισιτήρια με την Τζέλσι. Ας ψαχτεί ο καθένας όπως μπορεί. Μακάρι να μην μείνει ούτε ένας φίλος του ΠΑΟΚ έξω από το Stamford Bridge. Αν και αυτό μοιάζει λίγο δύσκολο, γιατί πάρα πολλοί εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη κλείσει αεροπορικά, θα πάνε στο Λονδίνο. Πολυμήχανοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, το έχουν αποδείξει. Μακάρι, ξαναλέω, να μην μείνει ούτε ένας έξω από το γήπεδο. Βέβαια, μέχρι τότε προηγείται το επίσης δύσκολο και σημαντικό, ίσως σημαντικότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βίντι. Και για τον αγώνα με τον Ατρόμητο υπάρχει έτσι μια πληροφορία ότι η αστυνομία ανάβει κόκκινο για τη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ, είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα. Ναι. Εφόσον φυσικά επιβεβαιωθεί αυτό, δεν θα υπάρχουν φίλοι του στο Περιστέρι. Το λέγαμε και χθες γενικά στον ΠΑΟΚ. Θέλουν να προσέξουν την παραμικρή λεπτομέρεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι στο Περιστέρι. Πολλά λέγονται και γράφονται τελευταίο διάστημα. Δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν και αυτοί ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κυλήσουν όλα ομαλά. Να μείνει η κουβέντα μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι και από εκεί και πέρα να περάσει και αυτό. Ευελπιστώ πως ο ΠΑΟΚ θα καλύψει όλα τα ενδεχόμενα. Ναι. Δηλαδή πρέπει θα σκεφτεί ότι αν γίνει αυτό θα κάνουμε αυτό. Για να μην γίνει αυτό θα κάνουμε το άλλο. Πρέπει να είναι απόλυτα προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ. Okay. Γιατί στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, όσο περνάνε οι μέρες και ακούς μόνο καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ, ναι, από εχθρούς και φίλους, μάλλον κάτι ετοιμάζουν. Κοίτα, άμα σκεφτεί και. Ή περιμένουν την ευκαιρία για να πληγώσουν το δικέφαλο. Άμα σκεφτεί και τα όσα έλεγε ο Ιβάν Σαββίδης προχθές αποχώρητος από την πόλη, φαίνεται ότι και ο ίδιος και όλοι στον ΠΑΟΚ είναι ψηλιασμένοι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, το έλεγε ότι έχουμε στο μυαλό μας το ενδεχόμενο προβοκάτσια, το να συμβεί κάτι επίτηδες και το δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να μην συμβεί το παραμικρό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
είναι πάρα γιατί ήσουν και λίγο αφελής μέχρι κάποιο σημείο. Και πολύ αφελής σε ορισμένες περιπτώσεις, εντάξει. Δείχνεις πλέον ότι έχεις βάλει μυαλό σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το κομμάτι, μάλλον. Θεωρώ πως και η ΠΑΕ θα θωρακίσει την ομάδα και ο κόσμος θα θωρακίσει την ομάδα. Γενικότερα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο από κάθε άποψη να πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό, να μην συμβεί το παραμικρό και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την πορεία και να αφήνει τους άλλους. Άλλος να κατηγορεί τους διαιτητές, άλλος την ομάδα του, άλλος τους μεγαλομετόχους, άλλος την τύχη του, την ατυχία του. Δεν πειράζει, παιδιά, καλό είναι να το συνηθίσετε. Όσο κάνει ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του, βρείτε κάπως να καλύψετε τις αδυναμίες σας. Γιατί ακόμα διαβάζοντας και σχόλια φίλων του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, έχουν πρόβλημα και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού να πουλήσουν την ιστορία ότι φταίει για όλο ο κακός ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην δεν βλέπει ο παδός του Ολυμπιακού ότι η ομάδα του δεν βλέπετε. Τι να τον πουλήσει, ότι φταίει ο επόπτης που μας έσφαξε στο Καραϊσκάκι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο. Δεν λοιπόν... πειράζει, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά, χωρίς να έχει σημαίακια δεξιά και αριστερά να κουνιούνται περίεργα και μυστήριους διαιτητές. Κάτι που ακόμα έχετε εσείς και έχετε πάρει και βαθμούς. Πάλι καλά να λέτε. Ανάψτε καν κεράκι. Εντάξει, και αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ένα είναι τα παραμύθια αγάπη τελειώνουν. Του τυχερού ΠΑΟΚ, του ευνοημένου ΠΑΟΚ, του... Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόρκας με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω αν θα προτείνει ο Βασιλιάς για ακόμη μια φορά τη Μίλαν. Την προηγούμενη φορά μας πήρε στο λαιμό του. Δεν νομίζω να επανληφθεί για μία ακόμα φορά, εντάξει. Μένετε εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Ζεις αγάπη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να φωπίνεις τις νόσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σβίστα. Άντε. Μπράβο αγάπη. Μπράβο ρε αγάπη. Μπράβο ρε αγάπη. Έλα. Ωραίο φινάλε για την εκπομπή από τον Τούσο Στούντιο. Πολύ χρονή αγάπη. Και καλοφωτισμένη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3.